Παρακαλώ. Τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιβανδρίτη, πατέρα Αυγουστίνων Μύρου, δόκτορα θεολογίας και φιλόλογο, γνωστότατο από τα βιβλία του, όλες τις εμφανίσεις του και την αγωνιστικότητά του, να λάβει τον λόγο. Είναι ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης και το θέμα σε ποια εκκλησία καλεί η κοινή ιεραποστολή του ΨΕ και ποιον Χριστόν κηρύσσει. Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Άγιοι καθηγούμενοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Παρακολουθώντας τα συγκριτιστικά δρόμενα με την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και κάθε φορά που θα αναφέρομαι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Εκκλησιών μέσα σε εισαγωγικά, διότι έχω την αίσθηση ότι την ώρα που λειτουργώ στο Άγιο Θυσιαστήριο και ομολογώ ότι πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν μπορώ να ομιλώ για Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Παρακολουθώντας λοιπόν τα δρόμενα από τις 9 έως τις 16 Μαΐου στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, τη γνωστή και διαφημισμένη στη Δύση ως τη χώρα της φιλοκαλίας, διερωτώμεθα εάν στις μέρες μας εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι απόγονοι του νέφους των μαρτύρων, των οικουμενικών διδασκάλων, των οσίων και ομολογητών, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τους θεοπνεύστους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Τις γάρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προσκότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ. Τίθεται λοιπόν αναπόφευκτα το ερώτημα, δικαιολογείται από την Ορθόδοξη Θεολογία, την Εκκλησιολογία και την Ιερή Ιστορία η συνδιάσκεψη και η επίκληση του Αγίου Πνεύματος από την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, από κοινού με την πανσπερμία των αιρέσεων που συνοθούνται στον ετερόκλητο κοσμικοθρησκευτικό συνασπισμό στον αυτοαποκαλούμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ώστε, εντός εισαγωγικών, όπως οι ίδιοι ομολογούν επίσημα, να συνεχίσουν την κλίση τους να είναι μαζί στην Ιεραποστολή και να εργάζονται με σκοπό τη συμφιλίωση και τη θεραπεία εν Χριστώ στον κόσμο του Θεού σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε την καθαρά προτεσταντική θέση ότι είναι δυνατό να γίνει κοινή επίκληση του Αγίου Πνεύματος από Ορθοδόξους και αιρετικούς μαζί και μπορεί να επιτευχθεί συμφιλίωση και θεραπεία χωρίς ακριβή προσδιορισμό της άπαξ παραδοθήσεις πίστεως και χωρίς απόλυτη αιμονή σε αυτήν. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μία αληθινή Εκκλησία του Χριστού αγνοεί τους καταλλήλους και αποτελεσματικούς τρόπους ιεραποστολής και επομένως χρειάζεται τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των συγχρόνων αιρέσεων. Δεν της είναι αρκετή η αποστολική, η μεταποστολική, ολόκληρη η πατερική και αγιοπνευματική η αποστολική της εμπειρία για να αντιμετωπίσει κάθε σχετικό ζήτημα με τη σύγχρονη ιεραποστολική της προσπάθεια. Η ένσταση βέβαια που προβάλλεται από τους υποστηρικτές για την συμμετοχή σε τέτοιου είδους συνέδρια και συνδιασκέψεις είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μία θαυμάσια ευκαιρία να δώσει τη δική της μαρτυρία, να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο τους αιρετικούς και να αποφύγει έτσι την εσωστρέφεια και την απομόνωση. Αυτή όμως είναι η πιο τραγική πλάνη και αυτό αποδεικνύεται από την μέχρι τώρα ιστορία όλων αυτών των προσπαθειών, καθώς συστηματικά παραβλέπεται η αποστολική εντολή αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού,
ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Αρκεί μία και μόνον απλή μελέτη των προγραμμάτων και του τρόπου λειτουργίας τόσο των παλαιότερων συνεδρίων αυτού του τύπου, όσο και του συνεδρίου που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η έμπνευση, η δομή, οι αρχές, η μέθοδοι και τα δόγματα πάνω στα οποία στηρίζεται η λειτουργία τους είναι όχι απλώς ξένα προς την ορθόδοξη θεολογία και παράδοση, αλλά είναι καθαρά αιρετικά και προτεσταντικά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η πρωτοβουλία για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ξεκίνησε από τους Προτεστάντες, ότι καταργείται η ιστορική ιεράρχηση, έχουμε έναν κατάλογο κατά αλφαβητική σειρά, ακυρώνεται η πίστη ότι υπάρχει μία μόνον αληθινή εκκλησία, κυριαρχεί ο δογματικός μινιμαλισμός, προβάλλεται η αιρετική πίστη ότι στην εντός εισαγωγικών δοσμένη από το Θεό διαφορετικότητα, το ότι είμαστε διαφορετικοί από τους Ευαγγελικούς, από τους Πεντηκοστιανούς και οποιοσδήποτε άλλος αιρετικούς, αυτό είναι δοσμένο από το Θεό κατά την άποψή τους. Πιστεύω όμως ότι το πιο ουσιαστικό και κέριο πρόβλημα που τίθεται στα όσα διαδραματίστηκαν αυτόν τον καιρό είναι το πρόβλημα της διακρίσεως ανάμεσα στο γνήσιο και στο νόθο, στο αυθεντικό και στο ψευδεπίγραφο, στο αληθινό και στο ψεύτικο, στη θεανθρώπινη καινή κτήση και στην πεπτοκία ανθρωπίνη φύση. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την διάκριση ανάμεσα στην εκκλησιαστική αποστολή και στην εκοσμικευμένη ιεραποστολή. Η ιεραποστολή ως αποστολή αναμφισβήτητα αποτελεί καθαρά εκκλησιαστικό γεγονός και ενεργείται κανονικά από τα μέλη της μιας εκκλησίας ως απαραίτητη συνέπεια της εντολής του Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Για να διατηρήσει η Ιεραποστολή τον γνήσιο και αυθεντικό της χαρακτήρα απαιτείται η έγκυρη και ζωντανή παρουσία της μιας εκκλησίας ως σώματος του Θεανθρώπου Χριστού. Κάθε ιεραποστολική προσπάθεια έξω και ανεξάρτητα από αυτήν την μία εκκλησία μπορεί να είναι εκστρατεία αγάπης, στρατός σωτηρίας, προέλαση μισιοναρίων, επιχείρηση στρατολογήσεως οπαδών, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι εκκλησιαστική ιεραποστολή. Θεολογικά και εκκλησιολογικά, η ιεραποστολή σημαίνει πρόσκληση του νυμφίου Χριστού και της νύμφης Εκκλησίας μέσω των κανονικών εντεταλμένων τους προς πάντα στους ανθρώπους για να προσέλθουν στον πατρικό οίκο της Βασιλείας του Θεού και να γευτούν εκεί το δείπνο των γάμων του εσφαγμένου και αναστημένου αρνίου. Επομένως, κάθε ιεραποστολική προσπάθεια τότε μόνον είναι γνήσια και αυθεντική όταν αυτοί που προσκαλούν γνωρίζουν καλά τον αληθινό οίκο του νυμφίου Χριστού και είναι έγκυρα εξουσιοδοτημένοι από Αυτόν για να προσκαλέσουν τους ανθρώπους στο γαμήλιο δείπνο Του. Είναι αλήθεια ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έχει κτίρια, έχει αίθουσες, γραφεία, αλλά δεν έχει πατρικό οίκο, δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών έχει προέδρους, έχει γραμματείς, έχει συμβούλους, advisors, αλλά δεν έχει ούτε οικοδεσπότη, ούτε έγκυρα εξουσιοδοτημένους αποστόλους και ιεραποστόλους. Όσοι λοιπόν επιχειρούν αυθαίρετα να διαχειρίζονται τη Θεία Χάρη για την Ιεραποστολή, επαναλαμβάνουν το εγχείρημα των Ιών Σκευά, οι οποίοι έλαβαν την απάντηση από το ίδιο το πονηρό πνεύμα. «Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Εμείς δε τίνεσαιστε». Και για να μην θεωρηθούν όλα αυτά απλά ρητορικά σχήματα, θέτω αμέσως το κέριο ερώτημα. Σε ποια εκκλησία προσκαλούν με την κοινή ιεραποστολική προπαρασκευή και δράση οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Γνωρίζουν όλοι οι αιρετικοί την αληθινή εκκλησία? Έχουν την έγκυρη εξουσιοδότηση για να αναλάβουν κάποια επίσημη εκκλησιαστική διακονία, όπως είναι η τόσο σημαντική διακονία της Ιεραποστολής? Την απάντηση
στα ουσιαστικά και αναπόφευκτα αυτά ερωτήματα, θα αφήσουν τη δώσουν παλαιοί αναγνωρισμένοι Άγιοι και συγγραφείς της Εκκλησίας, οι οποίοι θεωρούν απαραίτητα γνωρίσματα υπάρξεως και ενεργείας της μίας Αγίας Εκκλησίας την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, την αναλύωτη διδαχή και την αληθινή λατρεία. Όλη η χωρία των Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων ομιλούν σαφέστατα για αυτά τα γνωρίσματα. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία, όταν αναφέρεται σε κάποιον επίσκοπο, τον προσδιορίζει πάντοτε ως τον πρώτο, τον δεύτερο, τον δέκατο, τον δωδέκατο ή όποια σειρά έχει από τους Αποστόλους, για να δείξει έτσι ότι ο επίσκοπος ήταν κανονικός και η διδασκαλία του ήταν αυθεντικά αποστολική. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αναφερόμενος στους κανονικούς επισκόπους και πρεσβυτέρους, σημειώνει ότι χωρίς τούτον εκκλησία ου καλείται. Ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Όσοι λοιπόν θέλουν να δουν την αλήθεια, μπορούν να δουν καθαρά την παράδοση των Αποστόλων που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι να απαριθμίσουμε τους επισκόπους που όρισαν οι Απόστολοι και τους διαδόχους τους μέχρι τις μέρες μας, άνδρες στους οποίους εμπιστεύτηκαν και την ίδια την Εκκλησία». Ο δε Τερτυλιανός γράφει για τους αιρετικούς της εποχής του: «Εάν υπάρχουν κάποιες αιρέσεις αρκετά φανερές, οι οποίες φύτρωσαν κατά την Αποστολική εποχή, ώστε να φαίνονται ότι έχουν παραδοθεί από τους Αποστόλους, εμείς μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς και να τους λέμε: ας μας δείξουν την αρχή των εκκλησιών τους. Ας ξεδιπλώσουν μπροστά μας τους καταλόγους των επισκόπων που ακολουθούν διαδοχικά από την αρχή, ώστε ο πρώτος τους επίσκοπος να έχει ως προστάτη και προκάτοχό του κάποιον από τους αποστολικούς άνδρες, οι οποίοι συνδέονται σταθερά με τους Αποστόλους». Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αποστολικές εκκλησίες μεταβιβάζουν τους αποστολικούς καταλόγους τους. Ύστερα ζητήσουμε από όλες τις αιρέσεις να αποδείξουν πώς αυτές θεωρούν τον εαυτό τους αποστολικό, όταν προκαλούνται από τις δικές μας εκκλησίες να υποστούν αυτού του είδους τον έλεγχο. Αληθεύοντες λοιπόν και εμείς εν αγάπη, ερωτούμε τους συγχρόνους αιρετικούς που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών: εάν έχετε κάποια σχέση με την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, δείξτε μας τους επισκοπικούς σας καταλόγους. Τι σχέση μπορούν να έχουν όλες αυτές οι αιρετικές παραφιάδες με την μία αληθινή Εκκλησία του Χριστού, όταν οι ίδιοι διακηρύττουν ότι η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που έχουν την ίδια πίστη και όχι αυτό το σώμα του Χριστού, όπως θεόπνευστα αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος? Τι σχέση μπορούν να έχουν αυτοί με την αληθινή Εκκλησία, όταν δεν έχουν ούτε την ιστορική αποστολική διαδοχή, ούτε την κανονική, την ποιοτική αποστολική διαδοχή που έχει σχέση με την άπαξ παραδοθή σαν πίστη? Τι σχέση έχουν με την αληθινή Εκκλησία, εφόσον είναι πεπτοκότες τόσο από την κανονική δομή της Εκκλησίας, όσο και από την αναλύωτη αποστολική διδαχή και λατρεία που εκφράζουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος? Και ποιος τους εξουσιοδότησε όλους αυτούς να ασχολούνται με την ιεραποστολή της Εκκλησίας για τη σωτηρία ψυχών υπερών Χριστός απέθανε? Ο Άγιος Κυπριανός, ως να προέβλεπε το προτεσταντικό χάος, από το 250 μετά Χριστόν έγραφε: «Ούτε το έλεος του Κυρίου δεν επιτρέπει στις τάξεις των πεπτοκότων να ονομάζονται η Εκκλησία». Σε ποια λοιπόν Εκκλησία προσκαλεί η κοινή αποστολή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, του οποίου οι κυρίαρχες για αυτήν θέσεις έχουν καταδικαστεί από όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας? Και έρχομαι στο δεύτερο βασικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με το κήρυγμα και το Ευαγγέλιο της Ιεραποστολής. Η Ιεραποστολή είναι αδιανόητη χωρίς γνήσιο ευαγγελικό κήρυγμα, κατά την σαφή εντολή του Αναστάντος Κυρίου προς τους Αποστόλους του: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Το δε περιεχόμενο του γνησίου ευαγγελικού κηρύγματος δεν είναι άλλο από το αυθεντικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Κυρίου, και το ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως. Και εδώ τίθεται πάλι επιτακτικά το ερώτημα:
Πόσο αυθεντικό είναι το πρόσωπο του Ιησού που κηρύττουν σήμερα οι αιρέσεις που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και κατά πόσο νομιάζει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο κηρύττει από την αρχή μέχρι σήμερα αταλάντευτα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχοντας υπόψη μας την επίσημα διακηρυγμένη διδασκαλία των παραπάνω αιρέσεων, ερωτούμε: τι σχέση έχει ο Ιησούς των συμμετεχών των αιρετικών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που κατά την πίστη τους γεννήθηκε από μία απλή γυναίκα, τη Μαρία, και έχει κατά σάρκα αδελφούς, ή από την Παναγία της Μαριολογίας με τον Ιησού Χριστό της Εκκλησίας, ο οποίος σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου της Παρθένου, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου? Τι σχέση έχει ο Ιησούς Χριστός των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που αρκείται να προσφέρει στους οπαδούς του ως απλά σύμβολα το ψωμί και το κρασί για να θυμούνται το τελευταίο του δείπνο με το λυτρωτή Χριστό της Εκκλησίας, ο οποίος μας βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι «τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου, και η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις». Τι σχέση έχει ο Ιησούς των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που δεν μεταδίδει καμία ειδική ιεροσύνη σε συγκεκριμένα μέλη του, του εκκλησιαστικού σώματος, με τον αρχιερέα Χριστό της Εκκλησίας, ο οποίος προσφέρει στους 12 Αποστόλους και στους διαδόχους του την ειδική ιεροσύνη και εξουσία για την τέλεση των μυστηρίων, όπως του βαπτίσματος, της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας? Τι σχέση έχει ο Ιησούς των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που διδάσκει το Ευαγγέλιο της ευημερίας, της κοσμικής επιτυχίας, της διπλωματίας, της ακαριέας και χωρίς κόπο σωτηρίας, με τον Κύριο και διδάσκαλο της Εκκλησίας, ο οποίος προσκαλεί στην ακολουθία της στενής και τεθλιμμένης οδού, στο Σταυρό, στη Θυσία, και μακαρίζει τους φτωχούς στο πνεύματι, τους πενθούντας, τους δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης? Τι σχέση έχει ο Ιησούς των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που ενισχύει ψυχολογικά και παιδαγωγικά τους πιστούς του για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, από το Χριστό της Εκκλησίας, ο οποίος με τα έγκυρα εκκλησιαστικά μυστήρια προσφέρει την άκτιστη Θεία Χάρη και ανακαινίζει τα μέλη του σώματός του, οδηγώντας τα δια της καθάρσεως και του φωτισμού στην θέωση? Τι σχέση έχει ο Ιησούς των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που δέχεται τις προσευχές για την ένωση σε γάμο ομοφιλοφίλων και λεσβιών, αλλά και για τη χειροτονία αρχιερέων, ιερέων του αυτού θυράματος και ιεριών, με τον αναστημένο Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτει με το στόμα του Αποστόλου Παύλου ότι «έτε γαρθήλαιε μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν στην παραφύσιν, ομοίωστε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν εξεκάθισαν εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη και την αντιμιστίαν εν έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες». Τι σχέση τέλος έχει ο Ιησούς των αιρετικών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που υποτάσσεται στις υποκειμενικές και διαφοροποιημένες μεταξύ τους ερμηνείες της Βίβλου από τις εκατοντάδες προτεσταντικές παραφιάδες, με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό της Εκκλησίας, ο οποίος παραδίδεται πραγματικά και αυθεντικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αποτελεί το κλειδί για την αυθεντική ερμηνεία των Αγίων Γραφών? Την απάντηση και στο ζήτημα αυτό, για το ποιο είναι πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού, στο οποίο πιστεύουν αυτοί οι παραπάνω αιρετικοί, μας τη δίνει και πάλι ο Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα εκφραστικότατο παράδειγμα. Αυτή, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, οι αιρετικοί ομοιάζουν με κάποιον που παίρνει μια ωραία εικόνα του βασιλιά, την οποία κατασκεύασε με πολύτιμες ψηφίδες ένας σοφός τεχνίτης, και καταστρέφοντας την υπάρχουσα μορφή του ανθρώπου, μεταφέρει εκείνες τις ίδιες ψηφίδες και τις προσαρμόζει αναλόγως, ώστε να φτιάξει μια κακότεχνη μορφή σκύλου ή αλεπούς. Έπειτα ισχυρίζεται και λέγει ότι αυτή είναι η ωραία εικόνα του βασιλιά, την οποία κατασκεύασε ο σοφός τεχνίτης, και δείχνει τις ψηφίδες, που οι ίδιες είναι οι ψηφίδες, άρα ίδιο είναι και το πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο ενός σκύλου. Το πρόσωπο που σωστά ο πρώτος τεχνίτης έκαμε το πρόσωπο του βασιλιά, αλλά κακώς ο άλλος τη μετέβαλε σε μορφή σκύλου.
Με την εξωτερική όψη των ψηφίδων, συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος, εξαπατά αυτός τους απειροτέρους που δεν έχουν ακριβή γνώση της βασιλικής μορφής και τους πείθει ότι αυτή η κακότυχνη μορφή του σκύλου ή της αλεπούς είναι εκείνη η ωραία εικόνα του βασιλιά. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτοί σειράπτουν μύθους γραϊδίων, έπειτα αποσπούν από διάφορα χωρία της γραφής λόγια και λέξεις και παραβολές και θέλουν να προσαρμόσουν τα λόγια του Θεού στους μύθους τους. Κι αν κάποιοι από αυτούς, ακόμη και σε ελάχιστα σημεία, διαστρέφουν την περί Χριστού από και καλυμμένη αλήθεια για το αληθινό πρόσωπο του Χριστού, στην πραγματικότητα παραμορφώνουν ολόκληρο το πρόσωπο του Χριστού, όπως τονίζει ο Άγιος Αμβρόσιος. Κανένας, λέγει, τελειώνω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κανένας από τους αιρετικούς δεν αρνείται το όνομα του Χριστού, όμως καθένας που δεν ομολογεί όλα όσα ανήκουν στο Χριστό, στην πραγματικότητα αρνείται όλο το Χριστό. Αυτόν τον παραμορφωμένο Ιησού που δεν είναι ο αληθινός, αυτόν γνωρίζουν και κηρύττουν οι αιρετικοί. Μπορούν λοιπόν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, παρά τις καλές τους προθέσεις, να δώσουν τη δική τους μαρτυρία και να καθορίσουν ως περιεχόμενο του Ιεραποστολικού Ευαγγελισμού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το αυθεντικό πρόσωπο του Κυρίου Ιησού, τη στιγμή που όλοι οι ίδιοι αποτελούν ελάχιστη μειονοψηφία? Γιατί λοιπόν συνυπογράφουν κοινά ανακοινοθέντα που γίνονται αποδεκτά κατά πλειονοψηφία? Και τελειώνω. Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα αυτών των συνεδρίων? Υπάρχουν πρώην αιρετικοί οι οποίοι βρήκαν το δρόμο για τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία από τέτοιου είδους συνέδρια και διαλόγους? Οι περί αυτά ασχολούμενοι δεν έχουν να μας επιδείξουν μεταστραφέντες από συνέδρια και διαλόγους. Αντίθετα, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ο πατήρ Πέτρος, που θα τον ακούσουμε ύστερα από λίγο, που είναι κοντά μας και που τελευταία μεταστράφηκε και αυτός, αλλά και άλλοι μεταστράφησαν και έγιναν συνειδητά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς καμία προηγούμενη σχέση με οικουμενιστικά συνέδρια και συνδιασκέψεις. Γι' αυτό κλείνω και σφραγίζω την εισήγησή μου αυτή με τη μαρτυρία ενός άλλου μεταστραφέντος από τους Ευαγγελικούς στην Ορθοδοξία. Πρόκειται για τον Φρανκ Σέφερ, Αμερικανός συγγραφέα και σκηνοθέτη, το οποίο αξιώθηκε να μεταφράσω το πολύκροτο βιβλίο «Χορεύοντας μόνος ή αναζητώντας την Ορθόδοξη πίστη στον αιώνα των ψεύτικων θρησκειών». Καταθέτει ο Φρανκ Σέφερ: «Είναι σίγουρα καιρός για τους Ορθοδόξους, ακόμη και για εκείνους που έχουν επενδύσει σημαντικό μέρος του χρόνου και του κύρους τους στον οικουμενισμό, να παραδεχτούν την αλήθεια. Η οικουμενική κίνηση αποτελεί αποτυχία από την Ορθόδοξη άποψη. Είναι ένα άθλιο φιάσκο, ισότιμο με την άτυχη λεγεώνα των εθνών, ένα άλλο προϊόν της μανίας του ουτοπισμού που κυρίευσε τον 20ο αιώνα. Η Ορθοδοξία δυστυχώς εκεί δεν ζήμωσε όλη τη ζήμη. Μάλλον το αντίθετο συνέβη. Η αποστασία του φιλελεύθερου προτεσταντισμού και η αποδοχή από τις προτεσταντικές ομολογίες και της ανηθικότητας και της διαστροφής έχουν αυξηθεί φανερά κατά τη διάρκεια της οικουμενιστικής εποχής. Σε μία εκ των υστέρων εξέταση φαίνεται καθαρά ότι έχει γίνει κατάχρηση της αθώας καλής θέλησης των Ορθοδόξων στην οικουμενική κίνηση. Στην πραγματικότητα η εμπλοκή των Ορθοδόξων δεν πέτυχε να μαρτυρήσει την αλήθεια, αλλά μόνο να προσδώσει κύρος σε ένα σκάνδαλο και να φέρει σε σύγχυση τους πιστούς για το ποιος είναι ο πραγματικός χαρακτήρας της αποστασίας του προτεσταντισμού και της σχετικοκρατίας. Πρώην προτεστάντες, όπως εγώ, συνεχίζει ο Φρανκ Σέφερ, δεν ήρθαμε στην Ορθοδοξία και μάλιστα με ακριβό προσωπικό κόστος επειδή κάναμε κάποιον διάλογο ή επειδή μας είπαν ότι όλοι εμείς είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια χριστιανών, αλλά ήρθαμε για να μπορέσουμε να βρούμε την αλήθεια. Και ακόμη και μερικοί από τους πιο καλούς, όπως ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, έτρεφαν πολλές ελπίδες ότι ο οικουμενισμός θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν είχε. Πόσο λυπηρό είναι να σκεπτόμαστε ένα τόσο μεγάλο πνεύμα όπως ο πατήρ Γεώργιος μπορούσε να είναι τυφλωμένος από τη δική του αθώα και καλή διάθεση ως προς την πραγματική φύση της προτεσταντικής πανολεθρίας στην οποία κατέληξε η αποσύνθεση του δυτικού πολιτισμού. Η Ορθόδοξη θεολογία και η Ιερά Ιστορία μαζί με τη σύγχρονη πραγματικότητα μαρτυρούν ότι η προσήλωσή μας στο πατροπαράδοτον Σέβας και η πιστή τήρηση της παρακαταθήκης των Αποστόλων, των Αγίων και Πατέρων και Ομολογητών της Πίστεως, οι οποίοι χάραξαν και διαφύλαξαν ως κόρινο φθαλμού τις αρχές για τις σχέσεις μας με τους αιρετικούς,
Όχι μόνο δεν οδηγούν σε κανένα είδους εσωστρέφειας και απομόνωσης, αλλά αυτή μόνον η ιερά τακτική ανοίγει διάπλατα μπροστά μας και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου τους ορίζοντες της πραγματικής κοινωνίας, της γνήσιας καθολικότητας, της αληθινής ελευθερίας μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, επειδή τίποτα από αυτήν στον κόσμο δεν υπάρχει ούτε μεγαλύτερο ούτε ευρυχωρότερο και επειδή έχει θεμέλιό της την ενσαρκωμένη αλήθεια, τον Κύριο της δόξης, ο οποίος μας βεβαιώνει «και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς».